δεν είμαι βέβαια σε τμήμα COVID, είμαι στον Αγιογράφο και θα σας... Απλά την εμπειρία μου να σας φέρω τι σημαίνει να δουλεύεις σε ένα άλλο τμήμα και αυτό που λέμε η νοσηρότητα σε περιστατικά που είναι μη COVID. Ο Αγιογράφος, έτσι για να περιγράψω, είναι ένα μηχάνημα που ουσιαστικά αντιμετωπίζει ανεβρίσματα στον εγκέφαλο, κάνει χειμνοεμβολισμούς, αιμορραγίες. Ένα πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά είναι ίσως το μοναδικό που είναι στην Βόρεια Ελλάδα. Και να φανταστείτε ότι το κόστος αυτή τη στιγμή για να γίνει ο εμβολισμός ενός ανεβρίσματος στις ιδιωτικές κλινικές πηγαίνει από 20.000 έως και 50.000. Λοιπόν, λόγω όλης αυτής της ιστορίας και της πανδημίας, αλλά και λόγω αυτό που ανάφερε πριν η συντρόφισσα ότι το κόστος και των υλικών, πάρα πολλά περιστατικά ή μένουν στα αζήτητα ή πραγματικά εγώ έχω ακούσει ότι πουλάνε και το σπίτι τους γιατί χρειάστηκαν να πάνε για να κάνουν, γιατί ήδη έχει περιοριστεί σε αυτά τα περιστατικά η νοσηλεία. Και βέβαια το κυριότερο είναι ότι ακόμα ένα πρόβλημα είναι ότι τα περιστατικά τα οποία θα έρθουν στο νοσοκομείο, θα κάνουν εμβολισμό ή οτιδήποτε, επειδή μετά χρειάζονται μονάδα διασωλήνωση, πάρα πολλά περιστατικά δεν γίνονται και πεθαίνουν έτσι, γιατί δεν υπάρχει μονάδα μετά να διασωληνωθούν. Και αυτό, γι' αυτό μιλάμε ότι Αθηνιά έχουμε την πρόοδο της επιστήμης, δηλαδή έρχεται ένα εγκεφαλικό που μπορεί να αφήσει αναπηρία και ξέρουμε τι σημαίνει, όμως αν αυτός ο άνθρωπος μπει γρήγορα και γίνει θρομβεκτομή, θέλω να αναφερεθεί αυτός ο άνθρωπος μπορεί και μετά από τρεις μέρες να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και να μην τραβάει όλο αυτό που τραβάει. Αυτό όμως δεν γίνεται και δεν γίνεται και για το κόστος, αλλά και γιατί δεν υπάρχουν μονάδες. Θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε λίγο παραπάνω. Έχει σχέση με την επίταξη του ιδιωτικού τομέα και πόσο κέριο είναι αυτό που βάζει το κόμμα ειδικά αυτή την περίοδο και πόσο αναγκαίο πρέπει και να εκφραστεί, ας πούμε. Και μάλιστα, όπως το εκφράζουμε, το οποίο πολλές φορές δεν το ανοίγουμε κι εμείς. Τι ακριβώς εννοούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, να κοιτάξουμε το Διαβαλκανικό και τον Άγιο Λουκά εδώ, δύο μεγαθύρια. Πρέπει να το δούμε στη δουλειά μας ακόμα με περισσότερες λεπτομέρειες τι σημαίνει. Ότι ο εργαζόμενος θα είναι εκεί, θα δουλεύει κλπ. Πρέπει να δει άμεσα δηλαδή και φαίνεται ότι πιάνει στον κόσμο, κουβεντιάζεται. Δηλαδή είναι αναγκαίο πλέον και εδώ να δείξουμε την αδυναμία του καπιταλισμού να ανταποκριθεί σε αυτή τη φάση. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, μέσα από αυτή τη διαδικασία, πόσο πιο ισχυρά θα βγουν αυτά τα μεγαθύρια στον ανταγωνισμό που θα έχουν αύριο μεθαύριο. Έτσι. Γιατί και ένα σύστημα υγείας που θα μείνει δημόσιο θα είναι με αυτά τα κριτήρια και θα είναι στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας προς αυτά. Είναι ένα κομμάτι δηλαδή που θα μπορούσαμε να το δούμε και να το κουβεντιάσουμε. Ένα από τα ζητήματα που νομίζω ότι πρέπει να μπει μέσα σε όλη αυτή την εικόνα είναι ότι παρότι σχεδόν όλοι μονοθεματικά και πριν εντελώς μονοθεματικά τα νοσοκομεία, το πρόβλημα ήταν η έλλειψη της πυροβάθμιας φροντίδας και όλη η αλυσίδα αυτή. Και τώρα σε αυτό το κύμα φαίνεται περισσότερο γιατί οι ασθενείς που φτάνουν στα νοσοκομεία έρχονται αργά. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι επειδή δεν υπάρχει αυτή η πρωτοβάθμια που λέμε και όλο το σύστημα που θα μπορούσε να του παρακολουθήσει στον τόπο του ή ένα κέντρο υγείας που θα έχει οπλισμένο με δύο κινητές μονάδες που θα έκανε στην περιοχή και όλο τον έλεγχο, στέλνουν τους ανθρώπους στο σπίτι για να αυτοεκτιμηθούν. Αν θα έχουν συμπτώματα, να τα εκτιμήσει ποιο. Γιατί έτσι κι αλλιώς η συμπεριφορά αυτή τη ασθένεια είναι τέτοια που για τα δυτικά συμπτώματα δεν σημαίνει κάτι. Ας πούμε, ένα οξύμετρο έχει γίνει στο σπίτι του καθενός από το θερμόμετρο που έχουν. Και το οξύμετρο από μόνο του δεν λέει τίποτα. Μία πνευμονία, ας πούμε, στον κορονοϊό μπορεί να σου πίνει ένα οξυγόνο 98% λέμε τώρα σαν τιμή, αλλά να υπάρχει πνευμονία. Άρα το ότι δεν υπάρχει το σύστημα αυτό που εμείς λέμε, από την πρωτοβάθμια, προσθέτει τελέχωση, οι ασθενείς που φτάνουν στα νοσοκομεία και νοσηλεύονται φτάνουν αργά. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το μεγάλο ρυθμό διασωλήνωση. Να πω ένα παράδειγμα. Εφημερεύουν. Θα φτάσουν στα νοσοκομεία 150 άτομα, λέω ένα τυχαίο αριθμό τώρα. Οι 50 θα κάνουν εισαγωγή, στους άλλους 100 θα τους στείλουμε στο σπίτι. Ποιοι θα τους παρακολουθούν? Είμαι φοιτητής νοσηλευτικής στο ΔΥΠΑΕ, στο πρώην ΔΕΗ. Νομίζω πολύ σωστά τέλος πάντων πιάνετε μια σειρά πλευρές που αφορούν το εθνικό σύστημα υγείας. Αλλά να κρατήσουμε και το εξής έτσι, ότι πραγματικά αυτή η αντιλαϊκή επίθεση
πώς θα είναι απέναντι στην υγεία, απέναντι στο δικαίωμα της υγείας, ξεκινάει από πολύ πιο νωρίς. Αν εξετάσουμε δηλαδή την κατάσταση που επικρατεί τόσο στο συγκεκριμένο ίδρυμα, αλλά και συνολικότερα στα ιδρύματα της χώρας, θα δούμε πραγματικά ότι είναι η πρώτη φάση η οποία συνδέεται άμεσα μετά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτό που πολύ γλαφυρά περιγράψαμε. Δηλαδή, χαρακτηριζόμαστε από μια σειρά ελλείψεις σε εξοπλισμό, σε προσωπικό, δηλαδή ορισμένα τμήματα ακόμα δεν κάνουν μάθημα σε μια σειρά καθοριστικότατα μαθήματα για την εκπαίδευση των φοιτητών. Δηλαδή, η υποχρηματοδότηση αυτή που περιγράφουμε και αναφέρουμε πραγματικά ξεκινάει και από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, το τι βάρος δίνουν στην μόρφωση των εν δυνάμει επαγγελματιών υγείας. Και πραγματικά όλο αυτό το χάος οι φοιτητές δεν το αντικρίζουν. Και αυτό πηγάζει και από το γεγονός ότι συστηματικά και με μια σειρά τρόπους η αστική τάξη και το κράτος τέλος πάντων χρησιμοποιούν όλους τους μηχανισμούς για να θολώσει όλες αυτές τις συνειδήσεις, να καλύψει, να μπαλώσει τα κενά που υπάρχουν, αλλά και μέσα από τις παρεμβάσεις διάφορων καθηγητών. Δηλαδή, συγκεκριμένα αυτή τη βδομάδα ένας καθηγητής μου είπε αυτό που λέει ξεκάθαρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι για παράδειγμα το να ανοίξουν άλλα νοσοκομεία ή να πάρουν νέες μέθοδοι κτλ. Δεν εξυπηρετεί κάτι συγκεκριμένο, γιατί αύριο μεθαύριο θα τελειώσει αυτή η πανδημία, θα είναι τζάμπα. Δηλαδή, όλα τα χρήματα αυτά θα πάνε τζάμπα. Και το είπε δηλαδή ένας καθηγητής αυτός και το υποστήριξε και στεναρά με διάφορα επιχειρήματα. Θέλω να πω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν κομμουνιστές πρωτοπόροι και τα λοιπά, και σωστά μπήκε κιόλας, είναι το πώς θα ενισχύσουμε τη διαφωτιστική δουλειά με τα στοιχεία τα οποία και πιάστηκαν εισηγητικά και μπαίνουν, ας πούμε, και σε καθημερινή βάση από το ριζοσπάστη, τα οποία είναι πάρα πολύ χτυπητά και μπορούν να ανοίξουν δρόμους και στους φοιτητές, τέλος πάντων, να καταλάβουν ένα-δύο πράγματα παραπάνω, αλλά και στους εργαζόμενους. Γιατί για παράδειγμα, και το λέω χαρακτηριστικά δηλαδή και από προσωπική πειρά, όταν τα περιγράφουμε όλα αυτά στους φοιτητές, πώς το λένε, κολούσαν ήδη στα άλλα, λέγανε μπορεί να μην είναι αλήθεια, εγώ έχω ακούσει το ένα, έχω ακούσει το άλλο. Όταν πήγαμε όμως για κλινική άσκηση στο Παπαγεωργίου και ήταν χαρακτηριστικά σε κάθε κλινική, για παράδειγμα, υπάρχουν 2 και 3 νοσηλευτές και έχουν αντιμετωπίσει ένα τεράστιο φόρτο εργασίας, ξαφνικά είπαν, ναι, τελικά έτσι είναι τα πράγματα. Τελικά όντως υπάρχει μια έλλειψη προσωπικό για παράδειγμα. Ή σε εξοπλισμό για παράδειγμα, όταν μας λέγανε κάντε εκείνο, κάντε το άλλο, δεν έχει κάτι. Δεν έχει εκείνο. Δεν έχει το παράδειγμα. Α, τελικά όντως έτσι είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι πραγματικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλη την πρόσφατη πείρα του προηγούμενου διαστήματος και όντως να συστρατεύσουμε τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος και της νεολαίας αλλά και συνολικότερα του κόσμου στο πλευρό του κόμματος, γιατί η πρότασή μας πραγματικά πατάει στις ανάγκες. Αυτό του λαού. Ο Χρήστος είναι νοσηλευτής υπουργικός στο ΕΚΕΠΑ. Εγώ ήθελα να μιλήσω βασικά για τον χρόνο που επικρατεί, ας πούμε, τη διασπορά τέλος όμως και στο νοσοκομείο λόγω των χωρίων της φόρτου εργασίας που υπάρχει. Πολλοί συναδέλφοι μας αρρωσταίνουν και ότι με αποτέλεσμα να γίνονται μεταφορές του προσωπικού από μια κλινική που ήταν, ας πούμε, σε κάποιες άλλες μέσα σε το μαθαίνουμε, ας πούμε, σε μία-δύο ώρες. Μετά το πέρας της πανδημίας, ας πούμε, τι θα γίνει με όλους τους υπουργούς που μπήκαν, ας πούμε, στην πρώτη γραμμή. Εγώ φαντάζομαι ότι μέσα στους χώρους δουλειάς, τώρα μέσα στα νοσοκομεία, όντως το προσωπικό, είτε πρόκειται για ιατρικό είτε για νοσηλευτικό, στις συνθήκες αυτής εξάντλησης, κόπωσης και τα αρέστα που βρίσκεται, σου λέει εντάξει, δίνουμε αυτή τη μάχη με τον τρόπο που τη δίνουμε. Είμαστε κακοπληρωμένοι, είμαστε ορισμένοι με συμβάσεις εδώ που έχουμε τέλος. Τι θα γίνει? Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να δούνε το προσωπικό των νοσοκομείων, την εξέλιξή τους μέσα σε αυτό που θα φτιαχτεί ή φτιάχνεται μέσα στην πανδημία σαν σύστημα υγείας μετά. Και σε αυτό το σύστημα, ακόμα και αν η πανδημία περάσει, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι εύκολη υπόθεση να περάσει, αλλά τέλος πάντων
κάποτε θα περάσει. Με βαρύ τίμημα για το λαό, για τον κόσμο, για τους εργαζόμενους, αλλά θα περάσει. Τι θα συμβεί μετά? Μετά αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα φτιαχτεί πάνω στους άξονες της εμπορευματοποίησης, της συμπράξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτό, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό κλπ, θα είναι το ίδιο. Θα δουλεύει σε ένα νοσοκομείο που θα έχει έσοδα. Αν τα έσοδα θα είναι τέτοια που θα μπορεί να αναπτύσσει κλινικές και να εισπράττει νοσήλια, να εισπράττει έσοδα από εξετάσεις, από αυτά, θα κρατήσει και το προσωπικό του ή θα προσλαμβάνει και άλλο. Δεν θα έχει. Ενδεχομένως θα απολύει. Γιατί θα έχει επικουρικό προσωπικό κτλ. Δεν θα δίνει και τίποτα, τέλος πάντων, να κάνει τέτοιες εξέλιξεις, να ακολουθηθούν σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Η υποχρηματοδότηση. Η υποχρηματοδότηση αφορά ακριβώς αυτό το κομμάτι των δαπανών για την υγεία. Γιατί δεν υπάρχει γενικά υποχρηματοδότηση. Ας το προσέξουμε λιγάκι αυτό. Υπάρχει υποχρηματοδότηση των κρατικών δαπανών σε συγκεκριμένους τομείς της υγείας. Για άλλους που θα χρειαστεί και θέλουν να τους αναπτύξουν. Για να ενισχύσουν τον εμπορευματικό χαρακτήρα της υγείας θα δίνουν χρήματα. Θα ακούτε ίσως το τελευταίο διάστημα που λένε ότι έχει εξασφαλιστεί από τα πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης 1 δισεκατομμύριο, 1 δις για την υγεία. Δεν είναι ψέματα. Αυτά τα λεφτά για την υγεία προβλέπονται. Και θα φροντίσουν τα επιτελεία τους, τα κυβερνητικά, οι επιστημονικές τους επιτροπές κτλ. Να φτιάξουν πλάνα για να τα αξιοποιήσουν σε ποια κατεύθυνση να στηριχθεί το νέο ΕΣΥ και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θα δείτε δηλαδή, πώς το λένε, ενδεχομένως να αγοράζετε, δεν ξέρω ποιο για να μην πω γιατί δεν είμαι και ειδική, ένα σύγχρονο ιατρικό μηχάνημα στο Παπαγεωργίου για να δει γίνεται η τάδε καινοτόμα επέμβαση ή θεραπεία στα πλαίσια της ρομποτικής, που θα το έχει αγοράσει από τη Siemens, ξέρω εγώ λέω μια εταιρεία, τυχαίως, όλοι τυχαίως, που θα το έχει μέσα στο νοσοκομείο, θα το λειτουργεί, θα εισπράττει έσοδα ή Siemens και το προσωπικό που θα λειτουργεί το μηχάνημα θα είναι στη Siemens, δεν θα είναι στο νοσοκομείο. Και θα έχει την αντίστοιχη εργασιακή σχέση, είτε αφορά το χειριστή του ιατρικού μηχανήματος, είτε αφορά τον διαγνώστη, είτε αφορά οτιδήποτε. Και άλλα παραδείγματα, ίσως πιο εύστοχα, που μπορείτε εσείς να σκεφτείτε μέσα από μια τέτοια εμπορευματική λειτουργία του νοσοκομείου. Αντίστοιχα και η ιατρική και νοσηλευτική εκπαίδευση σε αυτά τα πλαίσια θα στηρίζεται. Γι' αυτό και αυτή η τελευταία εξέλιξη με αυτό που προσθέτουν τώρα το εξάμεινο, το έτος, τι είναι στις ιατρικές σχολές που είχαν και κινητοποιήσει με αυτό, όπως το λένε, για τους φοιτητές της ιατρικής. Ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Και όταν λέμε τον ιδιωτικό τομέα της υγείας και την επίταξή του, εμείς δεν εννοούμε βεβαίως αυτό που έκανε με τα φύλλα πορείας που έστειλε στους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς. Έτσι, και επίταξε 80-90 πόσους γιατρούς, ας πούμε, για να στρεφώσουν να ενισχύσουν τα νοσοκομεία σε συνθήκες COVID. Μιλάμε πράγματι για μονάδες τέτοιου τύπου, σαν το Διαβαλκανικό και άλλες, οι οποίες έχουν την υποδομή και έχουν και κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Έχουν το εξειδικευμένο προσωπικό στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ειδικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, που είναι απαραίτητες και μας λείπουν, που ξέρουν και να τις λειτουργούν και έχουν εμπειρία και οι γιατροί, οι αντίστοιχες ειδικότητες των εντατικολόγων εκεί και το νοσηλευτικό προσωπικό αυτών των μονάδων. Αλλά αυτές οι μονάδες δεν τις δίνουν για COVID οι ιδιωτικές μονάδες της υγείας, γιατί άμα τις δώσουν για COVID
θα χάσουν την πελατεία που είναι ακριβοπληρωμένα τα νοσήλια στις μονάδες εντατικής θεραπείας των ιδιωτικών μεγαθυρίων αυτών που μιλάμε ότι πρέπει να ξεπουληθείς για να... στις δημόσιες μονάδες και το κόστος για την νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας που χρεώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία είναι τεράστιο. Έχω και προσωπική εμπειρία, δηλαδή να σας πω που κάνει λάθος το ασφαλιστικό ταμείο της μητέρας μου που νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και μας έστειλε τον κουλουρτή στο σπίτι τότε που νοσηλευόταν και μας έστειλε ένας λογαριασμός 30.000 ευρώ να πληρώσουμε στο δημόσιο νοσοκομείο του Άγιου Ανδρέα, της Πάτρας τότε. Βέβαια δεν ήταν να το πληρώσουμε εμείς τελικά από την τσέπη μας, αλλά το πλήρωσε το ασφαλιστικό μας ταμείο. Αυτά, μιλάμε για τέτοια. Αυτή είναι η μεγάλη ταξική αντίθεση που διαπερνάει όλες τις πλευρές της υγείας και της πρόνοιας και για αυτούς που είμαστε απ' έξω και χρειαζόμαστε τις υπηρεσίες τις ιατρικές, αλλά και τον κόσμο που είναι μέσα στα νοσοκομεία και στις μονάδες υγείας για τον τρόπο που δουλεύει, που ασκεί το επάγγελμά του κτλ. Και από αυτή την πλευρά, ας πούμε, πρέπει να συναντηθούμε και οι μεν και οι δε σε αυτό που λέμε ένα μεγάλο μέτωπο πάλι για την υγεία του λαού που αφορά και τα δικαιώματα των εργαζομένων στην υγεία αλλά και τα δικαιώματα του λαού στις υπηρεσίες υγείας με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα και πρέπει να διεκδικηθούν και να εξασφαλιστούν. Και η εμπειρία του COVID και της πανδημίας τώρα είναι μια εμπειρία που πραγματικά πολλά πράγματα που μπορεί να έλεγε νομίζω με το κόμμα μας σε προηγούμενη φάση και να μην γινόταν και πολύ κατανοητά από έναν κόσμο σε συνθήκες ηρεμίας σε εισαγωγικά, δυστυχώς μέσα στις συνθήκες της πανδημίας αποδείχτηκε με πολύ γλαφυρό τρόπο αλλά με τραγικές συνέπειες για το λαό πόσο δίκιο είχαμε πραγματικά. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο στην Ελλάδα σήμερα. Δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτά που είναι τα κέντρα υγείας, ειδικά στην Ήπεθρο, ας πούμε, και υποστελεχωμένα είναι και χωρίς μέσα είναι και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας νοείται, να το πω έτσι κι εγώ, ας πούμε, η συνταγογράφηση και το στεθοσκόπιο. Αυτό. Και έχει μάθει ο κόσμος και από αυτό πρέπει να ξεσυνηθίσει ότι αυτό είναι παροχή υγείας. Να έχει ένα γιατρό, να του χτυπήσει την πόρτα σε μια δύσκολη ώρα, να τον ακροαστεί και να λες πώς να μην φτάσει σε κακά χάλια στα νοσοκομεία ο κόσμος. Πράγματι. Λέει συμβουλεύσει το γιατρό. Λέγανε συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Ανάθεμα και ποιος έχει προσωπικό γιατρό που να ξέρει το φάκελό του, όχι να έχει ένα γνωστό να του πάρει τηλέφωνο. Όλοι έχουν τέτοιο. Πώς θα μην θα ξέρει το φάκελό του, το ιστορικό του, τις παθήσεις που έχει, τι έχει νοσηλευτεί, τι φάρμακα έχει πάρει και τα αρέστα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και αυτό είναι βασική, είναι θεμέλιο που πρέπει, ας πούμε, το λένε, να εξασφαλιστεί στοιχειωδώς για να χτίσεις πάνω σε αυτό ένα σύστημα υγείας που να είναι σύστημα, που να είναι σύστημα, αυτό σημαίνει σύστημα. Που έχει το πρωτοβάθμιο, το δευτεροβάθμιο, το νοσοκομείο, τις εξειδικευμένες παροχές υγείας σε τριτοβάθμια νοσηλευτικά ιδρύματα και ιδρύματα αποκατάστασης και μια σειρά άλλες υπηρεσίες. Και το κυριότερο, άμα μιλάμε για λαϊκή υγεία, το μεγάλο κομμάτι που φαίνεται η ταξικότητα του θέματος της υγείας είναι συντρόφοι και φίλοι, η πρόληψη. Αν ένα κράτος έχει πρόληψη. Δηλαδή, να φροντίζει να μην αρρωσταίνει ο λαός του. Όχι να τον... βεβαίως τον αρρωσταίνει να τον περιθάλπτει και να τον κάνει καλά, αλλά κυρίως να εξασφαλίζει έναν τρόπο ζωής, διαβίωσης, καλές συνθήκες, δουλειάς και άλλα πολλά που επηρεάζουν την υγεία του κόσμου για να μπορεί να ζει καλά. Μεγάλο θέμα. Από πού να το πιάσουμε, από τον ελεύθερο χρόνο, από την ξεκούραση, από την εντατικοποίηση, από το τι τρώει η λαϊκή οικογένεια, πώς τρέφονται τα παιδιά, ο κόσμος όλος και πολλά άλλα, τα οποία είναι μεγάλα ζητήματα, αλλά που τέλος πάντων κάποια στιγμή, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, πρέπει να τα βάλουμε να τα συζητήσουμε πλατιά μέσα στον κόσμο, γιατί αυτά είναι δικαιώματά μας, δηλαδή. Έλεος αν το 2021, ας πούμε, ο λαός, η εργατική τάξη
και ειδικά στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα που παράγει και προϊόντα καλά και μια σειρά άλλα, αν δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ένα καλό επίπεδο διαβίωσης για το λαό της και ένα υψηλό επίπεδο παροχών υγείας. Το εμπόδιο που δεν γίνεται και εδώ, δεν είναι ότι είμαστε φτωχή χώρα και καθυστερημένοι, είναι γιατί και στη χώρα μας ο καπιταλισμός, αυτό το σύστημα με όποια κυβέρνηση είναι πάνω, βάζει εμπόδια ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί για αυτές τις κυβερνήσεις όλα αυτά που περιγράφουμε εδώ είναι περιττά έξοδα και πολυτέλειες. Αυτό είναι και δεν μπορεί να τα κάνει ένα κράτος. Αντίθετα, μπορεί να κάνει, βέβαια, να το πω γιατί δεν προφασκάσω να το πω, έχει πολλά δισεκατομμύρια να διαθέσει για νατοικές δαπάνες, για να αγοράζει αεροσκάφη, για να κάνει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης εδώ, πώς το λένε, βάση για να φέρνουν οι νατοικοί να πηγαίνουν να πολιορκούν εδώ και να πιέζουν τη Ρωσία και τα αρέστα και ένα σωρό άλλα έξοδα μπορούμε να τα κάνουμε για να εξασφαλίζεται η δράση του κεφαλαίου εδώ για τους ενεργειακούς δρόμους και στα Βαλκάνια και παντού. Αλλά νοσοκομεία δεν μπορούμε να χτίσουμε, δεν αντέχει ο προϋπολογισμός, δεν αντέχει να σταματήσουμε να έχουμε επικουρικούς και να έχουμε μόνιμο προσωπικό και γιατρούς και τα αρέστα. Γιατί άμα δεν έχουμε επικουρικούς, οι γιατροί που προσλαμβάνονται κανονικά στο σύστημα εξελίσσονται κιόλας. Και όταν εξελίσσονται και από επιμελητές και τα λοιπά, ας πούμε, αναγκαίνονται και μισθολογικά και τα αρέστα. Αυτά είναι μερικές πλευρές που πρέπει να μας προβληματίσουν όλο το παραπάνω. Είμαι επικεφαλής τεχνολογία στο Θεαγένειο και αρχικά θα ήθελα να πω κάποια κομμάτια για την πρόληψη που πέρασε και συντρόφισα. Αρχικά να πω ότι στο Θεαγένειο είμαστε τμήμα μαστού, έχουμε τμήμα πρόληψης που εξυπηρετεί όλη τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, πραγματικά οι εξετάσεις έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Το προσωπικό είναι ελάχιστο και παράλληλα πέρσι η πρόληψη ήταν μηδενική. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, όσοι περιστατικά μας έρχονται, να μην έχουν καθόλου εξετάσεις από τον προηγούμενο έτος. Το οποίο έχει αποτέλεσμα προφανώς και καρκίνη να. Σε καρκίνο να έγινε και διάγνωση σε πολύ μεταγενέστερο στάδιο. Το οποίο είναι κάτι προφανώς πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία του λαού. Και τώρα θα πιαστώ από αυτό και θα πω και κάποια πράγματα για τις συμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τις οποίες πραγματικά όλο το διάστημα η κυβέρνηση αξιοποίησε την πανδημία για να τις ενισχύσει το δημόσιο νοσοκομείο στο ΕΠΑΚΡΟΝ, ειδικά στους εργαστηριακούς τομείς. Δηλαδή, μικροβιολογικά εργαστήρια, ακτινολογικά, τα έχει ενισχύσει στο έπακρο. Δηλαδή, εξετάσεις οι οποίες γίνονται μέσα στο νοσοκομείο πλέον δεν γίνονται, γιατί το χώρο της εργασίας για τα βασικά, κυρίως επειδή έχουν γίνει όλα τα νοσοκομεία, νοσοκομεία μιας νόσου, και αυτό όντως εκεί, έχουν μεταφερθεί ιδιωτικά. Από PCR, από συγκεκριμένες εξετάσεις, το οποίο προφανώς και ενισχύει τον ιδιωτικό τομέα και κατά δεύτερον μειώνει την ποιότητα υγείας που προσφέρουν τα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί και οι γιατροί οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε εργασία και είναι ειδικοί δεν εξασκούνται στα πιο εξειδικευμένα, αλλά παράλληλα και εμείς σαν δικαιωμένοι δεν έχουμε εμπειρία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δικαιωμένοι οι οποίοι 1,5 χρόνο έχουν δει μόνο COVID. Ακτινολόγοι, οι οποίοι το 90% του χρόνου τους μπορεί να βλέπουν μόνο αξονικές και περιστατικά COVID. Αυτό δεν είναι εκπαίδευση. Και πραγματικά στοχεύουν στο να φτιάξουν εργαζόμενους οι οποίοι θα ασχολούνται με πολύ συγκεκριμένα πράγματα και θα είναι πολλαπλών ταχυτήτων. Και εκεί στοχεύει και το Foundation Gear που είπαμε προηγουμένως. Θέλω να βάλουν δηλαδή και γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι θα έχουν και διαφορετικούς μισθούς ανάλογα με την ποιότητα υγείας που προσφέρουν, προκειμένου να υπάρχει και φθηνότερο δυναμικό μέσα στα νοσοκομεία. Και όλα αυτά πιστεύω πως πρέπει να τα αξιοποιήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αφορούν και τους εργαζόμενους και προφανώς και το λαό. Προκειμένου να έχουμε ένα σύστημα υγείας, το οποίο είναι στα μέτρα μας. Η αγωνιστική περιθαλψία
κυρίως να κάνει με την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία έμεινε ακάλυπτο οδοντιατρικά όλος ο ενήλικας πληθυσμός, διότι και τότε από τα ταμεία του πλήρωνε, τέλος πάντων είχε κάποιες αποδοχές, το ταμείο εννοείται το πληρώνουμε εμείς σε κάθε ασφαλισμένο σε βάση περιπτώσει, αλλά αυτό σταμάτησε εντελώς. Νομίζω ότι δεν έχει αναδειχθεί ή δεν πιάνεται το ζήτημα δηλαδή της οδοντιατρικής πληρωμής. Υπάρχει κάπως η λογική των μειωμένων απαιτήσεων, δηλαδή μέσα σε όλο το χάος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και όλων όσων γίνονται, χάνεται αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, αν πάει να κλείσει, και δεν το βάζω αντιπαραθετικά, αλλά για να δείξω, ας πούμε, αν πάει να κλείσει μια κλινική, όχι ένα νοσοκομείο, θα γίνει μια κινητοποίηση και καλά θα κάνει. Εδώ όμως έμεινε ακάλυπτος πανελλαδικά ο κόσμος οδοντιατρικά και αυτό δεν αναδεικνύεται. Και φυσικά αυτό σχετίζεται και με το μέλλον, ιδιαίτερα των νέων οδοντιάτρων, ας πούμε, ποιο θα είναι. Έτσι. Ενώ υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες να απορροφηθεί και να παρέχει ουσιαστική περίδα της με όλα τα δικαιώματα. Θα καταντήσει με μπλοκάκι στις εταιρείες που βέβαια σε αυτόν τον χώρο λόγω μεγάλων δαπανών είναι καθυστερεί λίγο περισσότερο. Δεν είναι όπως στην ιατρική γενικά, όπου και επειδή εκεί κινδυνεύει η ζωή τέλος πάντων, ο άλλος θα κινήσει ποιος είπε και το σπίτι του για να πω. Θα μείνει χωρίς δόντια και δεν θα πρέπει να το δείξει. Ήθελα να πω ότι και εμείς πρέπει να το αναδεικνύουμε. Από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εγώ είμαι και επόμενη στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να σταθούμε στο πώς αυτό που λέμε εμπορευματική λειτουργία των νοσοκομείων ακουμπάει στην πράξη. Και πώς αυτό το πράγμα είναι διαχρονική ευθύνη, όχι μόνο τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και υπάρχει ένα συνεχές όλο αυτό και υπακούει ακριβώς το πώς η υγεία εκλαμβάνεται ως εμπόρευμα στον καπιταλισμό και ως προϊόν κέρδους. Πιο συγκεκριμένα, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, που βέβαια εντάξει να μην πούμε ότι εδώ και τρεις δεκαετίες όπου πήγε να εφαρμοστεί η λεγόμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση και να βγουν οι ασθενείς έξω και να καταπολεμηθεί το στίγμα κτλ. Πήγανε περίπατο, ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτοί οι νόμοι στη λογική κόστος-οφέλους για όλους τους ασθενείς, πόσο μάλιστα για ασθενείς οι οποίοι δεν είναι και λειτουργικοί και παραγωγικοί ή δεν τους θέλουν λειτουργικούς και παραγωγικούς. Έχει εδώ και όλα αυτά τα χρόνια, δοκιμάζεται μάλλον από την απαξίωση των δομών του, από την συνεχόμενη υποβάθμιση, από το κλείσιμο μια σειρά δομών και άλλων ειδικοτήτων, γιατί ένας ψυχιατρικός ασθενής ή ένα ειδικό νοσοκομείο δεν χρειάζεται μόνο ψυχιάτρους, χρειάζεται και χειρουργούς, χρειάζεται και κτηνολόγους, χρειάζεται και οδοντιάτρους που είπε πριν η συντρόφισσα, γιατί ακριβώς είναι ένας πολύ ιδιαίτερος πληθυσμός που έχει πάρα πολλά προβλήματα, αν βάλουμε και τους τοξικομανείς. Και όλα αυτά ολοένα και συρρυκνώνονται. Στον αντίποδο όμως, τον Ιούλιο του 2019, λίγο πριν τις εθνικές εκλογές, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε ένα νόμο όπου ουσιαστικά μείωνε από 25 σε 15 τις κλίνες σε δομές ψυχοκοινωνικής επανένταξης. Στα λεγόμενα οικοτροφία, που εντάξει έχουν καταντήσει μικρά ασυλάκια, αλλά είναι μία μορφή, ας πούμε, προστατευόμενη δομή για ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή το περιβάλλον για να μπορέσουν να ζήσουν έξω, και εφόσον δεν υπάρχει κανένα κοινωνικό δίκτυο. Γίνεται αυτό το 2019, αναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία, υποτίθεται άλλος τώρα καπετάνιος στη βάρκα και όμως συνεχίζει και εφαρμόζει σήμερα αυτή ακριβώς την απόφαση. Και όχι μόνο την εφαρμόζει, την πάει και ένα βήμα παραπέρα, όπου καλεί αυτούς τους ελάχιστους ενήλικους πλέον να μην παίρνουν το βοήθημα, το επίδομα, γιατί λέει τους θέσει το νοσοκομείο. Βέβαια να μην πούμε για ρουτισμό κτλ. Επίσης, το πήγε και ένα βήμα παραπέρα, μάλλον πολλά βήματα παραπέρα, όταν το Υφυπουργείο Ψυχολογίας
ψυχικής υγείας που ιδρύθηκε τώρα μέσα στο 21, αποφάσισε οι ακούσες νοσηλίες να γίνονται όχι μόνο από δημόσια ιδρύματα, αλλά και από τα ιδιωτικά. Βλέπουμε λοιπόν πως σε καιρό και πανδημίας βρίσκεται κερδισμένο το μεγάλο κεφάλαιο στο χώρο της υγείας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αποφασίζουν τα κέντρα ψυχικής υγείας, τα πρωτοβάθμια κοινωνικά κέντρα, όπως είναι τα κέντρα υγείας, να λειτουργούν πλέον στη λογική των του leasing, όπου ουσιαστικά θα είναι το κτίριο του ψυχιατρικού νοσοκομείου, του κράτους τέλος πάντων, θα υπάρχει το Υπουργείο Υγείας, θα είναι το προσωπικό με βέλτιστες σχέσεις εργασίας ως επιτοπλίστων με ευθύνη του κράτους, αλλά οι παροχές και οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας θα δίνονται σε ιδιώτες. Ορίστε αμέσως και χωρίς κανένα κόστος, πως ο ιδιώτης βγαίνει ακόμη περισσότερο κερδισμένος, όμως στον αντίποδα ο λαός, και μιλάμε για κόσμο πολύ βασανισμένο και για οικογένειες επίσης πολύ βασανισμένες, θα πρέπει να δίνουν το αντίτιμο γι' αυτό. Και νομίζω ότι ήδη έχουν μια γεύση όλοι οι ασθενείς και από τη λειτουργία των επιδηματινών ιατρίων, που δίνουν και ένα τυράκι στον εργαζόμενο, καθώς ο εργαζόμενος που απασχολείται στα απογευματινά ιατρία παίρνει στην τσέπη του χρήματα κατευθείαν και όχι με τη μορφή του μισθού κτλ. Νομίζω ότι καθένας έχει στο νοσοκομείο του τέτοια παραδείγματα και βέβαια, άλλο ένα συστατικό στοιχείο που θα μιλήσει τώρα και ο συνάδελφος ο Βασίλης Κελίδης είναι στην καθαριότητα, είναι και το πώς αυτό το προσωπικό είναι με συμπιεσμένα δικαιώματα, με σπαραλιασμένα δικαιώματα. Και ότι αν μη τι άλλο, και η εργασιακή μας προοπτική και η υγεία μας δεν μπορούν να χωράνε σε αυτά τα όρια. Είμαι συμβασιούχος πάντως στην καθαριότητα. Τελειώνει η σύμβασή μας τώρα. Η καθαριότητα είναι τόσο σημαντική στο νοσοκομείο, το ξέρουμε όλοι. Και αναγέρονται να έρθουν εργολάβοι. Περιμένουμε να ανανεωθεί η σύμβασή μας. Παίρνουμε κάτι υποσχέσεις για τρίμηνες, εξάμηνες συμβάσεις που δεν αλλάζει αυτό το πρόβλημα της καθαριότητας. Ενώ είμαστε οκτάδοι, τρέχουμε από δομή σε δομή. Έχουν βγει πολλοί συνάδελφοι σε αναστολή. Δεν έχουν αναπληρωθεί. Και προσπαθούμε πραγματικά να τρέχουμε, να καθαρίσουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό το πρόβλημα που θέλω να πούμε και να συζητήσουμε είναι ότι πώς θα γίνει να ανανεωθεί η σύμβασή μας, γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μας έδωσε 2 χρόνια, αλλά 2 χρόνια δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα. Είναι ότι πρέπει να γίνουμε, να κάνουμε μια μονιμότητα, να γίνουμε συμβασιούχοι, να σταματήσει αυτή η σύμβαση. Και τώρα που αναγκαίνονται να έρθουν μέσα σε εργολάβη. Οι εργολάβοι στοιχίζουν πολύ περισσότερο από ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι της καθαριότητας. Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα. Δεν είναι μέσα σε όλη αυτή τη μισοφερή κατάσταση, αχνοφαίνεται μια δυνατότητα. Αν θέλουμε να υπερασπιστούμε τη δουλειά μας, αν θέλουμε να υπερασπιστούμε το αντικείμενο και το περιεχόμενο της δουλειάς μας, άλλος δρόμος από το συντονισμένο, μαζικό, αποφασιστικό αγώνα των εργαζομένων κατά νοσοκομείο, κατά πούλη και πανελλαδικά δεν υπάρχει. Και η πείρα της πάλης αυτού του διαστήματος, γι' αυτό και προηγούμενα έλεγα ότι υπάρχουν ορισμένες θετικές ενδείξεις, τις οποίες αυτές τις θετικές ενδείξεις μπορούμε να τις πολλαπλασιάσουμε. Δηλαδή δεν είναι αμεληταία ποσότητα μέσα σε αυτούς τους 20 μήνες το γεγονός ότι μέσα σε συνθήκες απαγορεύσεων 20 γιατροί, 30 στην Αθήνα, τη μέρα που γινόταν οι απαγορεύσεις, βρεθήκανε κάτω από την πύλη του Υπουργείου Υγείας και είπανε ότι κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή, αν θυμάστε το σύνθημα που φωναζότανε, και σπάσαν την απαγόρευση και το σιωπητήριο και είπανε είμαστε εδώ και θα αγωνιστούμε μαζί με τους εργαζόμενους για να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να μην πεθαίνει ο κόσμος μέσα στους δρόμους από τον κορονοϊό, είναι μία πρώτη πύρα που ανάγκασε, αν θέλετε, και την κυβέρνηση
μέσα σε αυτές τις συνθήκες να πάρει ορισμένα μέτρα διαχείρισης των οξυμένων, να το πω έτσι, γωνιών της αντιλαϊκής πολιτικής. Αλλιώς, αν δεν κουνιόταν και φίλο, μην νομίζετε ότι για αυτά τα οποία αποσπάστηκαν έστω ορισμένες συμβάσεις, ένας κόσμος που ήρθε με τον τρόπο που ήρθε, μέσα στα νοσοκομεία κτλ., ότι και αυτό θα γινότανε, αν δεν υπήρχε αυτή η αντίδραση και αυτός ο αγώνας. Το ότι άλλοι εργαζόμενοι από άλλους κλάδους στάθηκαν στο πλάι των υγειονομικών και είπαν ότι έχουν δίκιο και εμείς διεκδικούμε να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, να γίνει τούτο, να γίνει τ' άλλο, θα αναγκαζόταν η κυβέρνηση έστω να προχωρήσει σε αυτές τις ψευτό, στις συμφωνίες έστω, πληρώνοντας τον ιδιωτικό τομέα για κάποιες κλίνες και για κάποια αυτά, για κάποιο χρονικό διάστημα που θα το έκανε και αυτό. Άλλο ότι βεβαίως δεν πρόκειται για επίταξη σε καμία περίπτωση, αλλά πρόκειται για συμβόλαια και μάλιστα ακριβοπληρωμένα σε ορισμένες περιπτώσεις με ιδιωτικές κλινικές και άλλους. Σε άλλους χώρους, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, επιτρέψτε μου, έχει γίνει συζήτηση αρκετή, έγιναν αγώνες και εδώ στη Θεσσαλονίκη από ό,τι ξέρω, σε άλλους κλάδους. Φαίνεται ότι αν εξασφαλιστεί η μαζικότητα, η αποφασιστικότητα και η αλληλεγγύη, μπορεί έστω ορισμένες αποσπάσεις το εργατικό κίνημα να έχει, οι εργαζόμενοι συνηθούν. Κατάφεραν να αλλάξουν τις συμβάσεις τους και να τις κάνουν αορίστου χρόνου από εκεί που ήθελε αυτή η εταιρεία να τους έχει συνεργάτες σε εισαγωγικά. Μεγάλη μάχη στο λιμάνι του Πειραιά, σκοτώθηκε ένας εργάτης. 7 μέρες απεργία στο κινέζικο μονοπόλιο, στην Κόσκο. Δεν μιλάμε για, πώς το λένε, για οποιαδήποτε επιχείρηση. Και οι εργάτες βρήκανε τη δύναμη κάτω από αυτό το οξυμένο και τραγικό γεγονός να συσπηρωθούν γύρω από το σωματείο τους, να το μαζικοποιήσουν και να καταδεχθούν σε επαναλαμβανόμενες πολύμορφες απεργιακές κινητοποιήσεις. Έχοντας και τη συμπαράσταση και το άλλων τμήματων των εργαζομένων, απέσπασαν ορισμένες δεσμεύσεις αυτής της εταιρείας για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν. Να αυξηθούν οι πόστες, τα μεροκάματά τους κτλ. Είναι κάτι. Δεν είναι η ανατροπή, αλλά είναι ένας δρόμος. Άλλο μεγάλο παράδειγμα μέσα στη συμφορά του καλοκαιριού με τις πυρκαγιές. Οι άνθρωποι στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας δεν είπανε ότι δεν έχουν τις πυροσβεστικές, δεν πέφτουν τα αεροπλάνα, τα νερά, άρα τι θα γίνει, να σταυρώσουν τα χέρια, να κάνουν την προσευχή τους και να περιμένουν να καούνε. Οργανωθήκανε μέσα στη φωτιά. Μέσα στη φωτιά οργανωθήκανε. Φτιάξανε επιτροπές αγώνα, πήρανε μηχανήματα. Ανοίγανε δρόμους αντιπυρικούς μοναχοί τους, από το ένα χωριό στο άλλο. Και σωθήκανε μοναχοί τους. Στην κυριολεξία. Και εδώ βγαίνει μία πύρα. Οι εργαζόμενοι τώρα, εδώ, στο χώρο των υγειονομικών, έχουν μία δυνατότητα να αλλάξουν τους συσχετισμούς στα σωματεία τους, να συσπηρωθούν γύρω από αγωνιστικές διοικήσεις, να ενισχύσουν αγωνιστικές διοικήσεις. Εκεί που οι διοικήσεις είναι, πώς το λένε, συμβιβασμένες, κυβερνητικές κτλ., να βρουν τρόπο να τους ξεπεράσουν, να οργανωθούν κατά τμήμα, με επιτροπές αγώνα, με υπογραφές, κάτω από τα πλαίσια διεκδικήσεων κτλ., να απευθυνθούν σε άλλα εργατικά σωματεία και τα ρέστα, να ζητήσουν αλληλεγγύη, να διαμορφωθεί ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα εργατικό που να βάζει στην προμετωπίδα των διεκδικήσεών του τα δίκαια αιτήματα των ανθρώπων σήμερα για δουλειά, για ζωή, για δικαιώματα, στην προοπτική, ανοίγοντας μια προοπτική συνολικής αμφισβήτησης του συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε. Μέσα από αυτό το δρόμο θα διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για αυτό. Δεν είναι ένας δρόμος που τον ανοίγεις και τον βαδίζεις απρόσκοπτα.
Δεν είναι μια λεωφόρος αυτός ο δρόμος που περιγράφει το ΚΚΕ. Είναι ένας δρόμος που θέλουμε να σας πούμε καθαρά ότι έχει στροφές, έχει καμπές, έχει ανηφόρες, έχει κατηφόρες. Μπορεί να έχει καμιά γλίστρα πουθενά. Αλλά είναι ένας δρόμος ελπιδοφόρος και ο μοναδικός που μπορεί κάποτε να μας φτάσει στο σκοπό μας, που δεν μπορεί κανείς να ξέρει ποια θα είναι η πορεία των εξελίξεων και να πει από τώρα ότι αυτός ο δρόμος είναι τόσα χιλιόμετρα ή θα κοντίνει. Το σίγουρο είναι, όσο μπαίνουν δυνάμεις σε αυτή την πορεία, σε αυτόν τον αγώνα, χειραφετούνται από αυταπάτες. Το σίγουρο είναι ότι αν σταματήσουμε να χάνουμε χρόνο σε αυτές τις ειρήνες των πολιτικών αστικών δυνάμεων που μας λένε ότι άμα φεύγουμε από τον έναν και πηγαίνουμε στον άλλον, ότι άμα στηρίζουμε κόμματα που θα γίνονται τσόντες στη μια κυβέρνηση ή στην άλλη, αν με συγγνώμη κιόλας για την έκφραση, ας πούμε, πώς το λέω, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Γιατί τώρα ζήσαμε μέσα στη δεκαετία αυτή, υπάρχει και κόσμος εδώ που θυμάται. Ζήσαμε πόσες κυβερνήσεις τώρα αυτή τη δεκαετία, και μέσα στην κρίση και μέσα στην ανάπτυξη. Και τεχνοκρατικές και νεοφιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές και αριστερές και από όλες. Αλλά όμως καμιά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πηγή των προβλημάτων, των εργατικών λαϊκών προβλημάτων. Είναι όλες κυβερνήσεις διαχείρισης, οι οποίες μακραίνουν τον δρόμο, να το πω έτσι. Μακραίνουν τον δρόμο για την απαλλαγή του λαού από τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Και μπορεί ο συσχετισμός τώρα να φαντάζει δύσκολος, γιατί έχει οπωσδήποτε δυσκολέψει η κατάσταση μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού, της πρώτης προσπάθειας της ανθρωπότητας να ζήσει αλλιώς, να ζήσει χωρίς εκμετάλλευση, αλλά αυτή η πρώτη προσπάθεια έδειξε ότι μπορεί ο λαός να κυβερνηθεί. Μπορεί η εργατική τάξη να οργανώσει το δική της κρατική εξουσία. Άλλο δρόμο ανάπτυξης, εντελώς διαφορετικά, ριζικά διαφορετικά από το σημερινό. Και αν τα κατάφερε σε μια πρώτη φάση η εργατική τάξη και συσσόρευσε μια εμπειρία, στη δεύτερη φάση, να το πούμε έτσι, οπωσδήποτε πιο έμπειροι, πιο προετοιμασμένοι, θα τα καταφέρει αυτή τη φορά καλύτερα και θα νικήσει οριστικά, εμείς πιστεύουμε, αυτή τη φορά. Να πάρει υπόψη του ο λαός, η εργατική τάξη, εσείς μπορείτε να το μεταδώσετε, μπορείτε να το μεταφέρετε, μπορείτε να το πείτε με σιγουριά και μη μας παρεξηγήσετε, δεν το λέμε για να κουμπάσουμε, μας ξέρετε σαν κόμμα ότι δεν τσικουνευόμαστε την αυτοκριτική, το ξέρετε οι περισσότεροι φαντάζομαι πολύ καλά. Αλλά το ότι η εργατική τάξη στη χώρα μας έχει στο πλάι της κομμουνιστικό κόμμα που δεν τα δίπλωσε στα δύσκολα, που δεν διονύστησε να βάλει πλάτη σε κυβερνήσεις που θα αφόπλιζαν τον λαό, είναι εγγύηση για την πάλη του, για το μέλλον. Εμείς πάνω σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, θα προσπαθούμε να εξειδικεύουμε τις θέσεις μας, να γινόμαστε πιο ικανοί να πρωτοστατούμε μαζί με τον λαό στην πάλη του μέχρι την οριστική νίκη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.